πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομείων Ιατρών Θεσσαλονίκης. Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να βρίσκονται στο κόκκινο, την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει τη λογική ότι τελειώνουμε την πανδημία, καλλιεργεί περισσιόδοξα σενάρια, ενώ τα νοσοκομεία βρίσκονται πραγματικά σε τρομερή πίεση και αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Οι εισαγωγές και εδώ στη Θεσσαλονίκη κυμαίνονται μεταξύ 40 και 50. Μετά το τέλος κάθε εφημερίας, το κάθε νοσοκομείο είναι γεμάτο από ασθενείς με κορονοϊό και χωρίς κορονοϊό και με άλλες παθήσεις. Το προσωπικό είναι εξαντλημένο. Συνεχίζουν οι συνάδελφοί μας να μένουν σε αναστολή εργασίας και ζούμε το παράλογο που θετικοί συνάδελφοι με 5 μέρες καραντίνα που είναι πιθανό να μεταδίδουν τον κορονοϊό να δουλεύουν, ενώ οι συνάδελφοί μας να βρίσκονται σε αναστολή. Βλέπουμε να συνεχίζει ο ιδιωτικός τομέας της υγείας να θησαυρίζει πάνω στο πόνο των ασθενών. Και όλη αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν λαμβάνει κανένα απολύτως μέτρο από αυτά που ζητάνε οι υγειονομικοί. Μάλιστα, κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Όταν ζητάμε για μαζικές μόνιμες προσλήψεις, αφήνει εργαζόμενους αναστολή και τους απειλεί με απόλυση. Ετοιμάζει σχέδια για περαιτέρω εμπεριοχηματοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Την ώρα που στα σχολεία βράζει ο κορονοϊός με δεκάδες χιλιάδες παιδιά να είναι και εκπαιδευτικοί να είναι άρρωστα με κορονοϊό, να διεκδικούν με μέτρα για αρέωση των τάξεων, προχωράει στην ίδια λογική της υπερμετάδοσης. Συνεχίζει την πενταήμερη καραντίνα και όλα αυτά τέλος πάντων σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτά που ζητάνε οι υγειονομικοί και παλεύουν. Η λύση είναι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι μέσα από τον αγώνα των σωματείων τους να ενισχύσουν τον αγώνα των μαχόμενων υγειονομικών για άμεσα μέτρα ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για μέτρα μείωσης της διασποράς. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες, όπως και σήμερα θα συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα, που είναι η Πανελλαδική Μέρα Δράσης που κάλεσε και η ΑΔΔΗ την Τετάρτη 26 του μήνα, με στάσεις εργασίας στις 12 με 3 και κινητοποίηση στις 1 η ώρα.